Κύριε Κωνσταντίνε, τι διδάσκονται όμως οι μαθητές στο μάθημα αυτό? Εμείς εδώ στην αίθουσα αυτή κάνουμε το μάθημα της μουσικής τεχνολογίας. Δηλαδή ασχολούμαστε με τις τεχνολογίες τις καινούργιες που έχουν σχέση με τη μουσική. Δηλαδή με προγράμματα στον υπολογιστή τα οποία ηχογραφούν, τα οποία γράφουν παρτιτούρα, τα οποία είναι για εξάσκηση της ακοής, για ear training, για πρόγραμμα το οποίο είναι για επεξεργασία κύματος. Και οτιδήποτε έχει σχέση με τεχνολογία και μουσική που τη σημερινή εποχή έχει να κάνει κυρίως με τεχνολογία πάνω στον υπολογιστή. Εδώ ο Ανδρέας ασχολείται με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επαγγελματικό πρόγραμμα για ηχογράφηση. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο μπορείτε να δείτε και πάνω στο διαδραστικό πίνακα που έχουμε, πάνω στο projector, είναι το Cubase. Και ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ηχογράφηση και η παραγωγή. Και αν πατήσουμε διπλό κλικ πάνω σε αυτό που έγραψες, φαίνονται οι νότες σου σε σημειογραφία γραφική. Δέστε παιδιά, δέστε όλοι. Εδώ φαίνονται οι νότες που έχει παίξει ο Ανδρέας, οι οποίες είναι οι κόκκινες γραμμούλες, είναι η διάρκεια. Όσο πιο μεγάλη είναι η γραμμή, τόσο πιο μεγάλη διάρκεια έχουν. Πάνω κάτω τώρα, αν δείτε αριστερά, συμβολίζει ο άξονας, ο κατακόρυφος, συμβολίζει το ύψος. Το τονικό ύψος. Δεξιά, αριστερά, συγγνώμη, υπάρχει το πιάνο. Υπάρχει το keyboard. Που δείχνει σε ποια νότα αντιστοιχεί το κάθε τι που έχει παίξει.